Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου. Σήμερα έχουμε ένα εντελώς διαφορετικό βίντεο. Το έχω δει να κυκλοφορεί στο YouTube πάρα πολλές φορές. Αυτό το διάστημα βασικά γίνεται χαμός και είναι τα Mystery Box. Οπότε αποφάσισα κι εγώ να στείλω την παραγωγή που βρίσκεται πίσω από την κάμερα να πάει να αγοράσει μερικά πραγματάκια από το Jumbo, χωρίς να έχω ιδέα εγώ τι βρίσκεται εδώ μέσα. Μέσα σε αυτό εδώ το κουτί, είναι κουτί παπουτσιών, λέει και το μήνε, να το κρύψουμε αυτό. Μέσα σε αυτό το κουτί, δεν έχω ιδέα τι βρίσκεται, το έχω μία μέρα και με έχει φάει αιωνία να δω τι κρύβει το κουτί μέσα. Βλέπω αρκετά πραγματάκια και είναι βαρύ, όχι βλέπω, καταλαβαίνω μάλλον. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Δεν θα το ανοίξω να βλέπω τι έχει μέσα, θα πιάνω έτσι με το χέρι μου και ό,τι πιάσω για να έχει πιο πολύ suspense. Λοιπόν. Τι είναι αυτά καλέ, γυαλάκια, είναι γυαλιά από το Jumbo, τέλεια, πάρα πολύ ωραία, τι, φαντάζομαι από τα αποκριάτικα θα είναι, σωστά, μόλις σπάσαμε κιόλας, οκ, έφυγε αυτό, δεν ξέρω τι φάση, τέλειο είναι, μου αρέσει, πολύ καλά, αλλά θα τα βγάλω γιατί δεν θα βλέπετε καλά. Πώς το επόμενο, πάντως ωραία το γυαλάκι για αποκριάτικα, πάρτι και τέτοια, είναι χαρά είναι. Πολλά πράγματα βλέπω μέσα στο κουτί. Τι είναι αυτό! Είναι τέλειο! Τι είναι! Είναι μάλλον... άλμπουμ. Εντάξει. Τέλειο! Είναι απίστευτο! Και πάρα πολύ χρήσιμο. Μπράβο στην παραγωγή, έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Τέλειο! Για να δούμε ποιο είναι το επόμενο. Πολύ μου αρέσει αυτό το βίντεο. Είναι πάρα πολύ ωραίο να μην ξέρεις τι έχει μέσα ένα κουτί και να το ανοίγεις. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμουν ένα σφουγγαράκι για το μπάνιο. Φλαμίγκο, είναι τέλειο, πάρα πολύ γλυκύλι. Ας το ανοίξουμε να δούμε. Εντάξει, υπέροχο, φοβερό, τέλειο και της ηλικίας μου, 24 χρονών. Τέλειο, έτσι θα κάνω πια μπάνιο από εδώ και πέρα. Πάντως, πολύ χρήσιμα όλα. Πώς το επόμενο, τι κρύβει, κάτι βαρύ πιάνω εδώ πέρα. Τι είναι αυτό καλή. Μάλλον παίρνουμε χρήσιμα πραγματάκια για το σπίτι, γιατί χρειαζόμουν ένα τέτοιο. Είναι γκάζι που γεμίζει τους ανατήρες για να έχουν μετά φωτιά μέσα. Πάρα πολύ χρήσιμο. Η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμουν ένα τέτοιο. Μάλιστα, οκ. 250 συν 50 ml έχει μέσα. Δώρο τα 50. Πάρα πολύ καλό. Για να δούμε. Έχουμε γεμίσει σφουγγαράκια. Και σφουγγαράκια κουζίνας και σφουγγαράκια μπάνιο. Γιατί όχι. Πάντως είναι όλα χρήσιμα και έχει και μοβ και φούξια και κίτρινο. Μπράβο. Πολύ ωραίο. Πάει και με το άλλο που είναι ροζ. Έτσι έχουμε όλη την γκάμα χρωμάτων. Πολύ μου αρέσει αυτό το βίντεο. Πάρα πολλά πράγματα εδώ μέσα. Τι ωραίο! Είναι τέλειο! Αυτό πρέπει να είναι από τα παιδικά, έτσι. Αυτό εδώ. Αν μου μπαίνει στο κεφάλι, θα το φορέσω εννοείται. Αν δεν το διαλύσει κιόλας. Αν δεν το διαλύσω, σωστά. Η παραγωγή να το κόψει με ένα ψαλιδάκι, παρακαλώ, για να φορεθεί άμεσα. Να το είναι τέλειο! Εντάξει, κόβεται λίγο το κέρατο, αλλά δεν βαριέσαι. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα πια έτσι θα κάνουμε βίντεο. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ μου αρέσει. Συνεχίζω με μεγάλη αγωνία να δω τι κρύβεται εδώ μέσα. Αχου, τι ωραία! Αυτοκόλλητα είναι. Εγώ κάνω μάθημα σε παιδάκια, οπότε χρειάζομαι αυτοκόλλητα και γενικά αγοράζω πολύ συχνά. Και είναι πάρα πολύ κιούτικα. Έχει αρκουδάκια, ελαφάκια, πολύ ωραία. Θα κάνω μεγάλη χαρά τα παιδάκια μου με αυτά τα αυτοκολλητάκια. Βάζω αυτό γιατί είναι λίγο μικρό για το κεφάλι μου. Είναι ίσως για πιο μικρά παιδάκια, οπότε μπορώ να το δώσω στη βαφτιστικιά μου. Κάνει για την περίοδο αυτή. Κάποιο αποκριάτικο πάρτι θα έχουν να πάνε. Πιάνω κάτι πολύ βαρύ. Το σκεφτόμουν εντωμεταξύ ότι ήθελα κάτι τέτοιο. Αυτό λοιπόν είναι μάσκα για τα μάτια, το οποίο το βάζεις στο ψυγείο και μετά, όταν θες να τη φορέσεις, το ανοίγεις, όταν έχεις πρισμένα μάτια, νομίζω μόνο για πρισμένα μάτια είναι, δεν ξέρω αν είναι για μαύρους κύκλους. Στην κατάφυξη νομίζω το βάζεις. Στο ψυγείο λέει, πριν τη χρήση, για να ανακουφίζει το μπόνο οποιαδήποτε στιγμή ή το φούσκωμα στα μάτια και όλα αυτά, καταπληκτικό. Και για αποκριές καλό είναι.
Ναι, και για αποκριάτικο σε συνεργασία με το, με το κέρατο. Είναι τέλειο, πάρα πολύ ωραία. Μπορεί και να στραβωθώ με αυτό, αλλά δεν. Βαρύ για τα μάτια. Αλλά πρέπει να κάνει δουλειά. Και λέει και beautiful. Τέλειο. Μου αρέσει. Πάντως όλα αυτά τα πραγματάκια είναι πολύ girly και έτσι κοριτσίστικα. Μου αρέσουν. Δηλαδή έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά η παραγωγή και είναι και τα περισσότερα χρήσιμα. Δεν μπορώ να πω. Α, εντάξει. Η παραγωγή πρέπει να το πήρε και εκείνη αυτό. Είναι Lacta Cakes. Μ' αρέσουν, τα έχω δοκιμάσει. Έχει μέσα κομματάκια σοκολάτας. Στο τέλος του βίντεο μπορούμε να το δοκιμάσουμε κιόλας να δούμε. Είναι ωραίο, δεν είναι, αλλά σας έχω πει το έχω δοκιμάσει και μ' αρέσει. Γενικά, μ' αρέσει η Lacta. Για να βάλουμε το χέρι στο μαγικό κουτί. Τι είναι αυτό? Α, πάλι unicorn. Γενικά έχει θέμα το unicorn το κουτί. Είναι ένα αντισηπτικό για τα χέρια. Τέλειο. Καθαριστικό. Μυρίζει και πάρα πολύ ωραία, σαν τσικλόφουσκα. Ρε, βγάζει μέσα, έχει μικρά κομματάκια μπλε! Ναι! Α, πάρα πολύ ωραίο. Είναι υπέροχο. Μου πήγε πολύ μες στη μύτη. Είναι τέλειο! Δείτε, έχει κάτι μπλε κομματάκια που βρίσκονται μέσα στο κουτάκι αυτό. Wow! Τέλειο! Μ' αρέσει πάρα πολύ. Παραγωγή, θες να δοκιμάσεις και εσύ μια που το πήρες? Πολύ καλό. Μπράβο, θα το χρειαστώ. Τι είναι αυτά? Αυτοκόλλητα για photoshooting φάση. Είναι αυτά εδώ. Α, μου αρέσει! Πολύ παιχνιδιάρικο αυτό το κουτί. Θα το ξανακάνω αυτό το βίντεο. Πολύ παιχνιδιάρικο. Φαντάζομαι αυτά είναι και για το Αγίου Βαλεντίνου, γιατί κοντεύει. Έχουμε 1 Φεβρουαρίου. Καλό μήνα κιόλας. Ουσ, ένα έπεσε κάτω. Α, έχει πράγμα εδώ πέρα. Δεν έχω ξαναγοράσει ποτέ τέτοια. Ωραία, τι λέει? Kiss me. Μάλιστα. Και έχει και αυτό. Ου. Και έχει και αυτό. Wow. Και έχει και αυτό. Τέλειο. Και αυτό έχει πέσει κάτω. Πολύ καλό. Μη σου πω και για thumbnail είναι ωραία αυτά. Τέλεια, πάρα πολύ ωραίο. Μου αρέσει, δεν ξέρω κατά πού θα τα χρησιμοποιήσω αυτά. Είναι ψηλό άχρηστα να το πω. Όχι, εντάξει, σε καμιά φωτογραφία, σε κανένα thumbnail θα χρειαστούν αυτά. Εντάξει, τέλειο. Να σου πω, είχα φανταστεί ότι παίζει να έχεις πάρει κάτι τέτοιο. Λέγονται smoothie mousy, κάτι τέτοια. Ή σμούσι σκούσι. Σκούσι. Νομίζω λέγονται σμούσι σκούσι. Κάπως έτσι. Δεν ξέρω. Οι μικρότεροι της παρέας εδώ σε αυτό το κανάλι μας πούν πώς λέγεται αυτό. Γιατί δεν παίζω καθημερινά με κάτι τέτοιο. Αλλά μου αρέσει. Είναι στα χρώματα του background μου. Γι' αυτό μπορώ να το βάλω και εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Είδα τη χρησιμότητά του. Είναι αντιστρες. Είναι αντιστρες. Καλά, σου πάει και τα νεύρα λίγο. Έτσι όπως κάνει. Okay, αυτά έχω ακούσει ότι κάνουν και συλλογή πάντως. Πολύ ωραία. Ταιριάζει με το rainbow από πίσω. Α, μάλιστα. Αυτό είναι αρωματικό λαδάκι. Πάρα πολύ ωραίο, ελπίζω. Γιατί γενικά τα αρωματάκια από το τζάμπο δεν ξέρω αν μυρίζουν έντονα. Το βάζει σε κάποια συσκευή, το γράφει εδώ, η οποία έχει νερό μέσα και αυτό ατμίζει. Ώστε να μυρίζει ωραίο χώρος. Έχω τέτοιο μηχάνημα, γι' αυτό και το πήρε η παραγωγή, ήξερε τι έκανε, δεν το πήρε τυχαία. Για να το ανοίξω. Αρωματικό λαδάκι, ναι, με άρωμα λεβάντα. Μυρίζει πολύ έντονα μυρίζει, πάρα πολύ έντονα. Πριν το ανοίξεις καν, πιστεύω θα κάνει δουλίτσα. Oh. Πολύ έντονο είναι. Θα το χρησιμοποιήσω και θα σας ενημερώσω. Πάντως, πολύ καλό. Δεν ξέρω, είχε και σε άλλα λαδάκια. Αν είναι ευχαριστημένη, θα πάρω και με άλλο άρωμα. Φαίνεται πολύ καλό. Μυρίζει έντονα δηλαδή, δεν το περίμενα. Πρέπει να έχουν μείνει λίγα τελευταία. Τι είναι τώρα αυτό, κάτι περίεργο πιάνω. Μπορώ να σε πιάσω κάτι. Α, έχουν μείνει 2. Α, πινέλο. Τι είναι αυτό. Πινέλο για foundation. Είναι πάρα πολύ μικρό πινελάκι. Από το Jumbo Beauty, παρακαλώ. Είναι Mermaid. Για να δούμε πώς ανοίγει και αυτό.
Πολύ δύσκολες τις συσκευασίες τους, πάρα πολύ. Μας κάνετε λίγο τη ζωή δύσκολη. Ορίστε, αυτό είναι το πινέλο. Είναι μια μινιατούρα. Εν τω μεταξύ, όλα αυτά που έχει πάρει η παραγωγή, τα χρώματα, μοιάζουν όλα με το background μου. Μόνο το σκέφτηκε, δεν ξέρω, είναι κάπως πρακτικό μυαλό. Αυτό εδώ είναι πάρα πολύ γλυκούλι. Αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει τη δουλειά. Δεν θα το κουμπίσω τώρα στο πρόσωπό μου. Πάντως είναι πάρα πολύ μαλακό και έχει και αυτή εδώ την ουρίτσα τύπου mermaid. Μια χαρά. Γιατί όχι, κάπου θα το χρησιμοποιήσω. Άλλο ένα έχει μείνει το κουτί είναι άδειο. Κρίμα, μάτσα. Αρκετά ήταν πάντως. Μάλιστα. Αυτό κατάλαβα τι είναι. Δεν είναι ένα ξύνης μολύβι σίγουρα αυτό. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, ναι, το ράφι είναι ξύστρα για καρότο. Δηλαδή, βάζεις το καροτάκι μέσα και στο κάνει λωρίδες, έτσι. Δεν ξέρω πού θα το χρησιμοποιήσω ακριβώς αυτό και για ποιο λόγο. Δηλαδή, ποιος ο λόγος να το πάρεις κιόλας, αλλά οκ. Okay. Σαν έχω δει κάποιο βίντεο με κάτι τέτοιο το οποίο όντως έκανε δουλειά, θα το χρησιμοποιήσω. Είναι σαν μια τεράστια ξύστρα αυτό το πράγμα. Είναι τεράστιο. Απίστευτο. Μάλιστα. Οκ. Πολύ καλά τα πεις, πράγμα. Λοιπόν, αν λύσε το κουτάκι, δεν έχει τίποτα μέσα. Πραγματικά ήταν όλα πάρα πολύ ωραία, δηλαδή σχεδόν όλα θα τα χρησιμοποιήσω. Α, έμεινε κάτι να δοκιμάσουμε. Σας υποσχέθηκα ότι θα δοκιμάσουμε τα κέικ λάκτα. Οπότε για να τα ανοίξω. Πόσες σοκολάτες θα φάμε σήμερα? Είναι η ώρα 4 και έχω φάει ήδη μία. Και ξέρετε, οι μεγάλες λιγούρες πιάνουν το βράδυ. Εκεί που βλέπεις τηλεόραση, δεν υπάρχει περίπτωση να μην φας κάτι. Καταρχήν, να δούμε πότε λήγουνε. Τέταρτος του 20, γιατί εγώ από το τζάμπο την έχω πατήσει. Άλλο βίντεο που είχα κάνει με την ξαδέρφη μου, την Πινελόπη. Όσοι με παρακολουθείτε από καιρό, είχα φάει πολλά λιγμένα. Πλάκα, μένα ήτανε. Για να το ανοίξω. Αχ, ωραίο είναι. Βρε, τι γλυκούλι. Είναι έτσι, ένα κεκάκι. Και έχει μέσα και σοκολατίτσα. Ωραία. Και μέσα έχει πάλι σοκολάτα που τρέχει. Θέλει και παραγωγή να δοκιμάσει. Yeah. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Τέλος με το κουτί. Δοκιμάσαμε και τα λάκτα αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Τα ξαναδοκιμάσει όταν πρώτα είχαν βγει, αλλά είχα ξεχάσει πως είναι, μου άρεσαν. Γενικά μου άρεσαν όλα τα πραγματάκια που είχε μέσα. Αυτό το βίντεο σίγουρα θα το ξανακάνω από άλλο κατάστημα. Εντάξει, είπαμε για πρώτο βίντεο να κάνουμε από το Jumbo, που είναι και πιο εύκολο έτσι να βρει αρκετά πραγματάκια. Αλλά θέλω να το ξαναδοκιμάσω, να κάνω πάλι ένα τέτοιο κουτί. Και θα ήθελα να μου πείτε εσείς από ποιο κατάστημα να αγοράσω, από πού θα θέλατε να πάρω πραγματάκια, ώστε να μην έχω ιδέα βέβαια τι έχει μέσα. Εμείς λοιπόν θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!